Πάτα Μαραγκού από την Κύπρο. Πες μας τι γίνεται εκεί. Οι περιορισμοί έχουν αυστηροποιηθεί πολύ περισσότερο από ό,τι στην Ελλάδα. Ναι, δεν είμαι σίγουρη ότι γνωρίζω ακριβώς πώς είναι η κατάσταση στην Ελλάδα. Εδώ πάντως ξεκίνησε πριν από μία εβδομάδα η υποχρεωτική καραντίνα. Βασικά είμαστε σε κατοίκον περιορισμό μία εβδομάδα. Έκλεισαν σχεδόν όλοι οι δημόσιοι χώροι, καφέ, μπαρ, εστιατόρια, γυμναστήρια, ακόμα και δημόσιοι χώροι άθλησης, πάρκα, πεδότοποι, τα πάντα. Και βασικά ξεκινήσαμε πριν μια εβδομάδα να δικαιούμαστε να μετακινηθούμε μόνο όσοι ήταν απαραίτητο για λόγους εργασίας και μετά με την ειδική φόρμα όπως και στην Ελλάδα, είτε για τα κατοικίδια, είτε για μία ώρα σωματικής άσκησης, είτε για γιατρό και φαρμακείο. Όμως... Η νύχτα απαγορεύεται εντελώς την κυκλοφορία. Αυτό θα το να πω. Από σήμερα το πρωί έχουν τεθεί σε εφαρμογή νέα μέτρα, οπότε πλέον τα πράγματα είναι λιγάκι πιο αυστηρά ακόμα και πλέον δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε για κανένα λόγο από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, ούτε για τα κατοικίδια. Είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να στέλνουμε SMS για οποιονδήποτε λόγο μετακίνησης. Νομίζω οι μόνοι που δεν είναι υποχρεωμένοι είναι οι άνθρωποι που είναι άνω των 65, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν την φόρμα γραπτός. Εμείς δεν μπορούμε. Πρέπει να ενημερώνουμε με SMS. Εκτός από λόγους εργασίας που δικαιούμαστε την μετακίνηση, για οποιονδήποτε άλλο λόγο πρέπει να πάρουμε άδεια και δικαιούμαστε μόνο μία μετακίνηση την ημέρα. Δηλαδή, ή θα πας στο σούπερ μάρκετ ή θα πας για σωματική άσκηση. Μόνο μία φορά. Μόνο μπορεί δηλαδή, αν θέλει δεύτερη φορά, αν προκύψει κάτι, τι γίνεται. Όχι, όχι. Δεν μπορείς. Νομίζω από αυτή την συνθήκη εξαιρούνται μόνο οι επισκέψεις σε γιατρούς και φαρμακείο. Σε γιατρό σίγουρα, σε φαρμακείο δεν είμαι σίγουρη. Και η μετακίνηση για τη βόλτα των κατοικιδίων. Αν προκύψει, δηλαδή στις ανάγκες που προφανώς είναι μόνο οι λόγοι υγείας, φαντάζομαι. Δηλαδή να πας σε κάποιο γιατρό ή σε ένα φαρμακείο. Ναι. Μετά... Πώς το βιώνετε όλο αυτό, φαντάζομαι είναι πρωτόγνωρο και για την Κύπρο, όπως και για όλους μας βέβαια. Ναι, είναι πρωτόγνωρο, εντάξει. Δεν είναι πολύ εύκολο, δεν είναι ούτε πολύ ευχάριστο. Ο κόσμος έχει φοβηθεί αρκετά. Δεν κυκλοφορεί στους δρόμους καθόλου σχεδόν. Στα σούπερ μάρκετ είναι όλοι με γάντια, μάσκες και κρατούνται κάποιοι περιορισμοί σε αποστάσεις. Δεν πλησιάζουμε πολύ κοντά ο ένας τον άλλον. Υπάρχει και ένας άνθρωπος συνήθως που μετράει πόσοι μπαίνουν και πόσοι βγαίνουν για να διασφαλίζει ότι δεν είμαστε πάρα πολλά άτομα μέσα σε κλειστό χώρο. Τηρούνται συνήθως οι αποστάσεις 2 μέτρων στο ταμείο για να πληρώσεις. Νομίζω ότι η κυβέρνηση μας προτρέπει και πλέον να χρησιμοποιούμε συναλλαγές με κάρτες πιστωτικές και όχι με χρήματα. Αυτά. Η πληρωμή με τις κάρτες είναι πιο διαδεδομένη στην Κύπρο από ό,τι στην Ελλάδα. Ναι, ήταν έτσι και αλλιώς, αλλά τώρα έχει γίνει σχεδόν υποχρεωτική πλέον. Φοβάται πολύ ο κόσμος. Δηλαδή, τα περισσότερα πράγματα έχουν αδειάσει. Υπάρχουν στα σούπερ μάρκετ υπάρχουν ελλείψεις σε κάποια προϊόντα? Όχι, δεν έχω παρατηρήσει κάτι. Αν και μου έκανε εντύπωση, περίμενα ότι θα υπήρχαν, γιατί με το που ξεκίνησαν τα σενάρια για καραντίνα, τρέξαν όλα στα σούπερ μάρκετ και άδειασαν τα πάντα. Θεωρούσα ότι θα έπρεπε να έχει συμβεί ως τώρα, αλλά παραδόξως όχι. Ο κόσμος ανησυχεί ιδιαίτερα, φαντάζομαι, και εκεί. Ναι. Πώς αντιδρά, πώς συμπεριφέρεται ο κόσμος, τουλάχιστον με όσους έχεις επαφή και επικοινωνία. Η εικόνα που έχει σχετικά με την ανησυχία του κόσμου στην Κύπρο. Ανησυχούν αρκετά και μου έκανε εντύπωση ότι ήταν, νομίζω, από τους λίγους που είδα να ζητάνε οι ίδιοι αυστηρά μέτρα άμα τη εμφανίση του πρώτου κρούσματος κορονοϊού. Δηλαδή, είχαμε πρώτο κρούσμα κορονοϊού στην Κύπρο στις 9 Μαρτίου και αμέσως συστάθηκαν ομάδες στο Facebook πολιτών που ζητούσαν επιτόπου το lockdown που έχουμε τώρα. Επομένως, αυτή η αυστηροποίηση των μέτρων δεν ενοχλεί ή ενοχλεί κάποιους. Προφανώς βέβαια γίνεται για λόγους προστασίας του πληθυσμού. Απλά αυτό το πολύ αυστηρό, μια φορά την ημέρα, μια φορά το 24ωρο, κανείς να μην κυκλοφορεί στους δρόμους από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί, όλο αυτό
πώς το έχει πάρει ο κόσμος. Είναι κάτι που το ήθελε, δηλαδή, αυτό θες να μου πεις. Θεωρώ πως ναι, θεωρώ ότι είναι πολύ λίγοι αυτοί που έχουν ενοχληθεί με την αυστηρότητα των μέτρων, ανάμεσά τους κι εγώ, αλλά είμαστε πολύ μικρή μερίδα εμείς που έχουμε ενοχληθεί και θεωρούμε ότι δεν ήταν ανάγκη να είναι τόσο αυστηρά τα μέτρα. Γιατί εκτός των άλλων, είδα τελευταία στην νομοθεσία στα επιπλέον μέτρα που έχουν πάρθει τώρα και κάτι για παρατηρητή της γειτονιάς και εμένα μου θυμίζει λίγο χουντικές εποχές. Ναι, αυτό πώς λειτουργεί ο παρατηρητής της γειτονιάς, τι ακριβώς είναι αυτό, το διαβάζουμε, αλλά δεν έχουμε καταλάβει πώς ακριβώς λειτουργεί. Ποιος είναι ο παρατηρητής της γειτονιάς, αστυνομικοί, πολίτες, τι είναι? Είναι πολίτης. Υπήρχε σαν θεσμός στην Κύπρο, τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι να... πριν κάποια χρόνια να έχει εμφανιστεί ένα χαρτάκι στην είσοδο της πολυκατοικίας για όποιον ενδιαφερόταν να γίνει παρατηρητής της γειτονιάς. Δεν ξέρω πόση ανταπόκριση είχε από τον κόσμο, αλλά τώρα το γράφουν σαν αξιοποίηση του παρατηρητή της γειτονιάς και υπάρχουν και κάποιες φόρμες τις οποίες συμπληρώνεις και αν θες να γίνεις παρατηρητής της γειτονιάς. Νομίζω ότι ενημερώνεσαι με βάση του τι πρέπει να... τι ισχύει πλέον με τις απαγορεύσεις. Και αν διαπιστώσεις οτιδήποτε παράνομο ή περίεργη κίνηση, επικοινωνείς με την αστυνομία. Κάπως έτσι φαντάζομαι λειτουργεί και από ό,τι διάβασα, κατάλαβα. Αλλά δεν, θεωρώ ότι είναι λίγο χουντικό μέτρο. Μάλιστα. Δώσ' μου λιγάκι την εικόνα σε σχέση με τις δομές υγείας. Έχεις την αίσθηση ότι οι δομές υγείας στην Κύπρο αρκούν να καλύψουν μια μαζική εμφάνιση κρουσμάτων ή υπάρχουν και εκεί επιφυλάξεις και φόβοι ότι αν υπάρξουν πάρα πολλά κρούσματα ταυτόχρονα δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί το σύστημα της υγείας? Νομίζω ότι δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί. Δηλαδή, είναι ίσως λίγο καλύτερη κατάσταση από ότι το ελληνικό σύστημα υγείας. Λίγο καλύτερη κατάσταση όμως. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσει να ανταποκριθεί και νομίζω ότι το γνωρίζουν και οι ίδιοι οι φύνοντες του Υπουργείου Υγείας, γιατί έχουν επιτάξει ήδη όλο τον ιατρικό κλάδο στην Κύπρο. Είναι από τα μέτρα που πήρανε σχετικά νωρίς. Όλοι οι γιατροί της Κύπρου είναι αναγκασμένοι να προσφέρουν υπηρεσίες και νομίζω ότι είναι αναγκασμένοι να ανοίξουν και τα ιδιωτικά τους ιατρία εάν χρειαστεί να φιλοξενήσουν κρούσματα. Μάλιστα. Εσύ βέβαια είσαι στην Κύπρο χρόνια τώρα, αλλά αν θελήσεις να επιστρέψεις αυτή την περίοδο στην Ελλάδα, φαντάζομαι δεν μπορείς, έτσι, είναι? Όχι, δεν μπορώ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ ούτε λόγω των κανονισμών της Ελλάδας. Νομίζω θα πρέπει να μπω 14 μέρες σε καραντίνα κάπου σε κάποιο χώρο ειδικό. Αλλά δεν μπορώ ούτε από την Κύπρο να φύγω, γιατί αν φύγω από την Κύπρο, μετά δεν μπορώ να ξαναμπω στην Κύπρο. Εδώ είναι ακόμα αυστηρότερα, νομίζω, τα μέτρα στο αν μπορώ να μπω. Και από τη στιγμή που δεν είμαι Ελληνοκύπρια υπήκος, είμαι ακόμα Ελληνίδα υπήκος, στην Κύπρο δεν θα μπορώ να ξαναμπω. Εάν έρθω στην Ελλάδα, σίγουρα θα πρέπει να είμαι σε καραντίνα 14 ημέρες. Από εκεί και κάτω δεν ξέρω την νομοθεσία της Ελλάδας, τι μέτρα έχουν πάρθει γι' αυτό. Φαντάζομαι ότι δεν μπορείς να έρθεις ούτως ή άλλως. Είναι κάτι που σε ενοχλεί γι' αυτό? Πόσο στίγμα, δηλαδή πώς αισθάνεσαι με όλη αυτή την ιστορία? Κοίταξε, θεωρώ ότι οι μετακινήσεις από χώρα σε χώρα δεν είναι πολύ ασφαλείς αυτή την περίοδο. Δεν είναι ότι με ενοχλεί γιατί είχα σκοπό να μεταφερθώ, γιατί ήταν κάτι που θεωρούσα ούτως ή άλλως παρακινδυνευμένο. Τώρα, το να μπει σε ένα μέσο μαζικής μεταφοράς, αεροπλάνο, μαζί με τόσον άλλο κόσμο, να έρθεις σε ένα αεροδρόμιο, να συναναστραφείς τόσο κόσμο, σίγουρα δεν είναι πάρα πολύ ασφαλές. Και δεν θα ήθελα ούτε να πάω στο πατρικό μου και να είμαστε περισσότεροι άνθρωποι συνοστισμένοι σε ένα χώρο. Είμαι της άποψης ότι πιο πολλοί κόσμος, πιο πολλές πιθανότητες. Δεν είναι επομένως ότι ήταν κάτι που είχα στα σχέδιά μου, εκτός από τις διακοπές του Πάσχα, των οποίων όλες οι διακοπές ματαιώθηκαν, αλλά εντάξει. Δεν είναι όμως κάτι που είχα στα σχέδιά μου και ήθελα να κάνω οπωσδήποτε, αλλά έχω την αίσθηση του εγκλωβισμού. Είναι όλη περιουραίως ατμόσφαιρα τέτοια και νιώθω έναν εγκλωβισμό. Δεν μπορώ να κάνω οτιδήποτε θέλω γενικότερα. Ευχαριστήσω πολύ. Μας έδωσες μια εικόνα του τι συμβαίνει στην Κύπρο. Αν χρειαστεί, μακάρι να μην χρειαστεί και να μην κρατήσει πολύ αυτή η ιστορία. Αν χρειαστεί, θα τα ξαναπούμε κάποια στιγμή. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.